Έχουμε κοντά μας τον παίκτη του Κερμίου, τον Κωνσταντίνο Τσόπη. Το είπα και στη μετάδοση ότι παραλίγο να είσαι game changer της ομάδας. Μπήκες κρύος, δύο γρήγορα τρίποντα, άλλο ένα σε ένα κομβικό σημείο σε μια περίοδο που ο αρχηγός, ο Κούσουλας, είχε σταματήσει να σου σκοράρει και δεν είχε βρει ρυθμό ο Γεωργούτσος. Δύσκολο παιχνίδι. Πες μου πώς το ζήσες. Εντάξει, ξέρω το ρόλο μου φέτος στην ομάδα, οπότε μπαίνω από τον πάγκο και προσπαθώ να δίνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα. Ο κότς με χρειάστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, μπήκα, έδωσα ό,τι μπορούσα. Εντάξει, ήμασταν άτυχοι, αλλά το προσπαθήσαμε. Αυτό. Όταν η ομάδα σου κατάφερε να παλέψει, να γυρίσει από το μείον 16 και να βάλει σε παρένθεση τη διαφορά, γιατί πήγα δεν υπάρχει καμιά ισοβαθμία, είναι και οι δύο στο ίδιο ρεκόρ. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς που είστε νέα παιδιά να παλεύετε ένα παιχνίδι που θεωρητικά μοιάζει χαμένο? Δεν είναι. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην κοιτάω το σκορ. Mm-hmm. Παίζω για κάθε φάση την άμυνα, την επίθεση και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σαν ομάδα όλοι. Συμπληρώνουμε ένα τον άλλον. Και για πες μου και τους στόχους, τους προσωπικούς και της ομάδας. Να σε αφήσω να ξεκουραστεί. Ευχαριστώ. Προσωπικοί στόχοι, εντάξει, να αυξήσω το χρόνο που συμμετέχω, ναι, τις προσπάθειές μου, αλλά κυρίως να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα η ομάδα. Τώρα... Ήταν μαζί μας ο Κώστας Τσόπης, ο παίκτης του Κερμίου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στους στόχους σου.